Χαίρετε! Χαίρετε! Αριστοτρίτη, 7 Ιουλίου 2020. Να μας ζήσουν οι Κυριακές. Να μας ζήσουν. Τις Αγίες Κυριακές. Εσένα να σου ζήσουν δύο Κυριακές σου. Ναι. Η μάνα μου και η κόρη μου. Mm. Εσύ έχεις καμιά Κυριακή? Και έχουμε και πάρα πολλές Κυριακές εδώ στο κανάλι. Ξέρετε ποιες είστε, να ζήσετε. Mm. Τα φιλιά μας. Και έχουμε θεματάρα σήμερα. Το λέμε όταν κάνουμε ψυχοθεραπεία. Το λέμε. Κυρία Θέκλα μου, όταν κάνουμε ψυχοθεραπεία, πώς το διαχειριζόμαστε με τη σχέση μας? Μπορεί ο άλλος να μας βάλει τα μπέλα ή να μας θεωρήσει προβληματικούς, επίσης με τον περίγυρό μας? Είναι καλή ιδέα να το αποσιωπούμε από κάποια άτομα που είναι προκατηλημένα ή κουτσομπόλικα? Ευχαριστώ, ρωτάει η φίλη. Δικό σου. Λοιπόν, το ερώτημα είναι γιατί χρειάζεται να μιλάμε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι της δικής μας επικοινωνιακής τακτικής, δηλαδή δεν συμφωνούμε, δεν επικοινωνούμε, για το τι κάνουμε στην προσωπική μας ζωή. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν συμφωνούμε σε κάτι, δεν προκύπτει το ερώτημα. Για τη σχέση μας, θα κάνουμε μια καινούργια γνωριμία. Για τη σχέση μας. Και μπορεί, για παράδειγμα, να παίρνουμε και φάρμακα. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε ψυχοθεραπεία και να παίρνουμε και αντικαταθλιπτικά παράλληλα για να διαχειριστούμε. Εγώ θεωρώ το θέμα της ψυχοθεραπείας μια πολύ προσωπική κατάσταση. Είναι πολύ προσωπικό το θέμα. Και θεωρώ ότι δικαιούται κάποιος να το κρατήσει για τον εαυτό. Και σε μια γνωριμία. Κάποιον που δεν γνωρίζει καλά, δεν θα πάει με το καλημέρα σας να του πει: γεια σου, παίρνω φάρμακα και κάνω ψυχοθεραπεία. Χωρίς να ξέρει τον άλλο. Ναι, πες ότι ξεκινάς μια ερωτική σχέση και το αποκρύβεις αυτό το γεγονός. Μα δεν κάνεις κάτι κακό. Ναι, ρε παιδί μου, δεν το αναφέρεις ότι κάνω ψυχοθεραπεία και έχω και διαταραχή πανικού, έχω και μια κατάθλιψη και παίρνω και αντικαταθλιπτικά. Και προχωράει η σχέση και γνωρίζεσαι καλύτερα. Πότε το λες? Και με το πεις πιο μετά, θα έρθει να σου πει γιατί μου το απέκρυψες. Μα δεν είναι θέμα να το αποκρύψεις, δεν κάνεις κάτι κακό για να το αποκρύψεις. Απλά, εάν προκύψει κουβέντα και θα το πεις, θα πεις ναι, κάνω, το πιστεύω αυτό το πράγμα κτλ. Είναι κάτι για μένα φυσιολογικό να το κάνεις. Δηλαδή, το αποκρύπτω κρύβει πίσω κάτι το οποίο είναι ύποπτο. Ναι, δηλαδή, αν ο άλλος έρθει και σου πει μου το απέκρυψες, σημαίνει ότι αυτός έχει ούτως ή άλλως αρνητική Ακριβώς. άποψη για την ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, αν κάποιος θεωρεί ότι κάποιος που κάνει κάτι για την ψυχή του είναι κακό και το έκανε κακόβουλα για να μην του το πει. Σημαίνει ότι δεν κάνει για σένα. Όχι, δεν κάνει ψυχοθεραπεία. Δεν κάνει αυτός ο σύντροφος για σένα. Λοιπόν, να προτείνω κάτι. Να προτείνω. Μπορούμε στην αρχή μιας γνωριμίας, στη φάση που βγαίνουμε ραντεβού και ρωτάμε διάφορα. Και συνήθως μιλάμε τι άποψη έχεις για τις σχέσεις και μιλάμε θεωρητικά, ενώ στην ουσία θέλω να ρωτήσουμε τι θα ήθελες εσύ από μένα κλπ. Κλπ. Μήπως είναι καλή ιδέα να μιλάμε και γι' αυτό? Τι άποψη έχεις, για παράδειγμα, για την ψυχοθεραπεία? Τι άποψη έχεις για τους ανθρώπους που πάνε σε ψυχολόγο? Τι νομίζεις πως στα ζευγάρια θα είναι χρήσιμο να πας σε ψυχολόγο? Έτυχε ποτέ να πας σε ψυχολόγο? Να κάνεις τέτοιες ερωτήσεις, όχι να πεις εγώ πάω. Είναι καλή ιδέα. Ή θα ήθελα να πάμε. Είναι καλή ιδέα, γιατί με αυτό δείχνει ο άλλος που θα σου απαντήσει τι άποψη έχει γενικά και πόσο ανοιχτό μυαλός είναι και πόσο δουλεμένος ενδεχομένως είναι πνευματικά. Αλλά το να πάω να το κάνω, πώς να το πω... Βούκινο. Όχι μόνο βούκινο, αλλά να πάω να το πω στον άλλο, ξέρεις, καλημέρα, κάνω ψυχοθεραπεία, παίρνω φάρμακα, δεν το θεωρώ να γίνεται σωστό αυτό. Θεωρείς ότι είναι και λίγο αυτοκαταστροφικό? Ναι, είναι αυτοκαταστροφικό. Και αυτό σαν μποταριστικό. Γιατί να σου πω κάτι, άμα πας στον καρδιολόγο θα το πεις? Άμα πας στον πνευμονολόγο θα Γιατί το να μην το πεις? Θέλω να πω, ρε παιδί μου... Ρωτάς το κατάλληλο πρόσωπο που λέει τα πάντα. Όχι, θέλω να πω, θα μπορούσε ο άλλος να σου πει, μα γιατί μου απέκρυψες ότι πήγες, ας πούμε, στο γενικό γιατρό? Να σου πω κάτι, εμένα μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει, γιατί το έχω μοιραστεί. Εγώ μιλάω ανοιχτά γι' αυτό και τώρα κάνω ψυχοθεραπεία και είμαι και πάρα πολύ ευχαριστημένη από την ψυχολόγο στην οποία πάω και σας το λέω και στα live και το διαλαλώ ότι κάνω ψυχοθεραπεία. Και ο λόγος που το κάνω είναι γιατί θέλω να δώσω το υγιές παράδειγμα ότι σε όποια φάση τη ζωή σου και να είσαι, όσες γνώσεις και να έχεις, ό,τι και σου έχει συμβεί, δεν είναι ντροπή, δεν είναι κακό να κάνεις ψυχοθεραπεία. Αντιθέτως, είναι ένας πάτης ψυχής η ψυχοθεραπεία και γουστάρω τρελά. Λοιπόν, μου έχει τύχει στο παρελθόν να είμαι σε φάση που να κάνω ψυχοθεραπεία και να μπω σε σχέση. Σε σχέση όμως όχι σοβαρή, δηλαδή σε σχέση που δεν διήρκησε πολύ. Τα λέω όχι σοβαρή, εννοώ ότι ξεκίνησε, αλλά σε κάποια φάση τελείωσε. Και όταν ανέφερα
σε μία περίπτωση είχα αναφέρει από την αρχή ότι παίρνω αντικαταθλιπτικά, τότε που έπαιρνα αντικαταθλιπτικά και ότι κάνω ψυχοθεραπεία. Μου είχε πει εκείνο το πρόσωπο, it's okay, είναι εντάξει, δεν είναι πρόβλημα. Εντάξει, εσύ ξέρεις καλύτερα κλπ. Το έπαιξε cool. Και μετά σε ένα καβγά μου χτύπησε. Μου είπε, εσύ που είσαι προβληματική, και εσύ που είσαι ψυχασθενής, και εσύ που πας στο ψυχίατρο, και εσύ που πας στο ψυχολόγο, και είσαι ψυχολόγος και ίδια, και έχεις ψυχολογικά προβλήματα. Και εκεί τελείωσε η σχέση. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν ήταν σύντομη. Ήταν και λίγο crash test αυτό. Ναι. Και μου έχει τύχει να μην το πω, και όταν σε κάποια φάση να το πω, σε άλλη περίπτωση, να δω αρνητικότητα. Και να δω, μα γιατί, μα δεν χρειάζεσαι, μα είσαι τόσο έξυπνη, μα είσαι ίδια ψυχολόγος, και γιατί, θα σε βοηθήσω εγώ. Μα είσαι δυνατή, που είναι αυτό άλλο το... Η αγάπη μου, η δική μου, δεν σου φτάνει και διάφορα τέτοια. Σου είπα, μου πες, αλαντάλα, της Παρασκευής το γάλα, από την εμπόλια έρχομαι και στην κορφή κανέλα, κάτι το οποίο ήταν πολύ ξενερουά, ξενέρωσα. Ξενέρωσα γιατί τότε είχα κάνει μια συζήτηση σε εκείνη την περίπτωση και είχα πει, ξέρεις, εμένα είναι η ζωή μου όλη η ψυχολογία και η ψυχοθεραπεία. Είναι ποια είμαι. Και δεν μπορώ να είμαι έναν άνθρωπο. Ναι, δεν μπορώ να είμαι έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρεί αχρίαστη τη ψυχοθεραπεία ή τη θεωρεί ότι είναι για τους αδυνάμους. Ακριβώς. Και έκτοτε αποφάσισα ότι σε οποιαδήποτε γνωριμία θα έκανα, τώρα μιλάμε τώρα πριν 10 χρόνια αυτή η κουβέντα, θα το έλεγα από την αρχή, εγώ προσωπικά. Και όποιος θέλει, ας φύγει. Όποιος θέλει, ας μείνει. Φυσικά, μην κάνετε στο σπίτι αυτά που κάνω εγώ στο δικό μου σπίτι, γιατί... Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πες ότι πάει μία κοπέλα και το λέει στη μάμα της, στον παπά της, που έχουν παροχημένες συντηρητικές ιδέες του 1930, ότι πάω κάνω ψυχοθεραπεία. Δεν φτάνει που ο δρόμος στη ψυχοθεραπεία έχει και... Εσύ τώρα θέτεις άλλο θέμα, από να το πεις στους γονείς σου. Τώρα ναι, αυτή μιλάει για τον κόμενο. Μιλάει για τον μόνο κόμενο. Για τον σύντροφο. Ναι. Για τους άλλους αφού το λύσαμε. Είπαμε, δεν είναι ανάγκη να βγάζουμε ανακοίνωση τύπου, δελτίο τύπου. Γεια σας, πάω σε ψυχοθεραπεία, μάθε τον κυρία γειτόνισσα, μάθε τον κυρία γείτονα, μάθε το θεία, θεία, παππού. Αυτό είναι ανάγκη. Αυτό είναι πολύ προσωπικό. Εμείς μιλάμε για σχέση τώρα. Για σχέση. Ναι. Και στους φίλους μας, ναι. Έχεις ένα φίλο, φίλη που το θεωρείς στενό σου φίλο και δεν μπορεί να αντέξει το γεγονός σου κάνεις ψυχοθεραπεία, δεν σου κάνει και για φίλους. Ακριβώς. Στον περίγυρο τον κοινωνικό δεν υπάρχει λόγος να το πεις. Εκτός ρε παιδί μου, κι αν είσαι YouTuber όπως είμαι εγώ και θες να προωθήσεις το θεσμό της ψυχοθεραπείας. Όχι να διαφημίσεις την ψυχοθεραπεία, γιατί εγώ δεν έχω κάποια ωφέλη. Και εγώ τα πω, πληρώνω και θέλω να πληρώνω. Ενώ ότι να προωθήσω το πόσο καλό πράγμα είναι να κάνεις ψυχοθεραπεία. Αν δεν είσαι αυτό που είμαι εγώ, τότε δεν υπάρχει λόγος να το πεις δημοσίως ή να το πεις στον περίγυρο σου. Όμως στις πολύ προσωπικές σου σχέσεις που είναι επιλογή, οι φίλοι σου, ο σύντροφος σου, η σύντροφος σου. Εγκρίμα να μην μπορείς να το πεις. Ναι, γιατί αν έχεις ουσιαστική σχέση με κάποιον ενώ στενή και δεν μπορεί να αντέξει ότι εσύ θέλεις να κάνεις ένα πνευματικό αγώνα για σένα, τότε τι κάνεις με αυτόν τον άνθρωπο ναι. ή με αυτήν την κοπέλα. Να μην μιλάμε μόνο για άντρες, γιατί και γυναίκες. Είδατε πως το λέει Αριστονίκη, λέει πνευματικός αγώνας. Δεν λέει θέμα υγείας ψυχικής το οποίο το θεραπεύεις. Όχι. Και στην ουσία αυτό είναι ψυχοθεραπεία. Πνευματικός αγώνας είναι. Γιατί δεν πάνε αυτοί που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας και αυτοί πνευματικών αγώναν κάνουν. Τους έλαχαν κάποιο γονίδιο ή τους έλαχαν κάποια βοιώματα ή έτυχε κάτι στη ζωή τους και είναι πάθαναν κάτι άνθρωποι. Δηλαδή γιατί να τους ταπελώνουμε και να λέμε ότι έχουν προβλήματα γι' αυτό να πας σε ψυχολόγο. Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Να πούμε ότι σε άλλες χώρες πιο προηγμένες από τη δική μας. Πιο προηγμένες χώρες είναι δυνατόν. Ο θεσμός του ψυχολόγου, ψυχοθεραπευτή είναι οικογενειακός. Δηλαδή, όπως έχουν τον οικογενειακό τους γιατρό, έχουν και τον οικογενειακό τους ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή. Ναι, όμως και θεωρείται πολύ φυσιολογικό να πάει κάποιος σε ψυχολόγο ή σε ψυχοθεραπευτή ή ψυχοθεραπεία να κάνει. Θα έρθει κάποιος όμως να σου πει, είσαι παγκοσμιοποιητής και φέρεις τις απόψεις που είναι της καταστροφής των ελληνικών ιδεωδών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ενώ έχει πάρα πολλούς συντηρητικούς ανθρώπους. Γιατί έχει ελληνικών ιδεώδες που λέει να μην κάνει ψυχοθεραπεία. Εγώ θα έλεγα ότι η ψυχοθεραπεία είναι πολύ ταυτισμένη με τα ελληνικά ιδεώδη. Μιλάω όμως για σκληροπυρηνικούς. Το πρώτο έτος έχουμε φάει τη φιλοσοφία στη ΜΑΠΑ. Πόσα μαθήματα κάναμε από αρχαίους ημών. Στην ουσία, ο πρώτος ο οποίος έχει διδάξει τη ψυχοθεραπεία είναι ο Σοκράτης με την περιπατητική μέθοδο. Ακριβώς. Ναι, ναι, όμως υπάρχουν άνθρωποι συντηρητικοί. Και ο Αριστοτέλης περιηθικής κτλ.
Επειδή τρομάζουν, ναι, φοβούνται και σου λέει ότι είναι φοβιστική η ψυχοθεραπεία, είναι φοβιστικό να πηγαίνει κάποιο. Είναι φοβιστικό να εξελίσσεσαι για κάποιους, είναι φοβιστικό να προχωράς, να μεγαλώνεις πνευματικά και να γίνεσαι αυτός που πρέπει να γίνεις, αυτός που, που προορίζεσαι να γίνεις. Αυτούς τους ανθρώπους που φοβούνται να γίνεις αυτό που προορίζεσαι να γίνεις, δεν τους θέλουμε. Όχι την ψυχοθεραπεία, αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Νομίζω... Τώρα, αν είσαι ένα νεαρό παιδί και ξεκινάς μια σχέση, ξέρω εγώ, είσαι 20-22-23 και έχει τύχει να κάνεις ψυχοθεραπεία, έχει τύχει να παίρνεις φάρμακα, μήπως είναι καλή ιδέα να μην το πεις από την αρχή, να δεθεί το ζευγάρι, ούτως ώστε, γιατί μπορεί ο φίλος σου ή η φίλη σου να έχει θέμα από τους δικούς του γονείς, αν πάει να το πει, και να το πεις μετά. Η προκαταλήψη στερεότυπα. Mm. Γι' αυτό και υπάρχει. Σω εκεί, αν είσαι πολύ νεαρός, ρε παιδί μου, και το τέρι σου είναι αφελές και ό,τι πεις θα πάει να το πει. Θα πάει να πει μαμά, ο φίλος μου με τον οποίο βγαίνω παίρνει αντικαταθλιπτικά, ή μαμά, η μπαμπά, η φίλη μου με την οποία βγαίνω παίρνει αντικαταθλιπτικά, κάνει ψυχοθεραπεία. Αυτό να του πούμε, φίλε, πρόσεχε, να πούμε, πρόσεξε, φύγε. Ναι. Δηλαδή, άμα είναι πολύ νεαρές ηλικίες, ίσως εκεί να έχει, ναι, κάποιο νόημα να μην το πεις από νωρίς. Με τα στερεότυπα που έχει ο καθένας στο κεφάλι του, με τις προκαταλήψεις, με τις ιδέες που έχει, οι οποίες δεν είναι πάντα σωστές. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι έχει ο άλλος στο μυαλό του. Όταν ακούει κάτι που δεν το έχει ξανακούσει ή όταν επηρεάζεται από πράγματα που δεν ισχύουν. Έτσι δεν είναι. Άρα, έτσι ανακεφαλαιώνοντας, κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για να δούμε τι απόψεις έχει το άλλο πρόσωπο, το καινούριο πρόσωπο που γνωρίζουμε για την ψυχοθεραπεία, για τη φαρμακοθεραπεία, γενικά για την ψυχική υγεία και για τις υπηρεσίες που μπορεί να παίρνει κάποιος άνθρωπος για να καλυτερεύει την ψυχική του υγεία και την πνευματικότητα του, όπως είπες. Και αν δούμε από την αρχή ότι υπάρχει αρνητικότητα, το σκεφτόμαστε πάρα πολύ καλά για το αν ταιριάζουμε με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν σταματάμε την ψυχοθεραπεία μας, ούτε την φαρμακοθεραπεία μας για να ταιριάξουμε σε μια νέα σχέση. Η ψυχή μας και αυτό μας είναι πιο πολύτιμη από οτιδήποτε τέτοιο. Ακριβώς. Γεια σας! Yeah.